δύσκολη διαδικασία. Και η δύσκολη διαδικασία είναι ότι είχαμε μπει σε ένα ρυθμό τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε ξεκινήσει και κάναμε και προετοιμασίες των παιδιών στους διαγωνισμούς. Δυστυχώς αυτό ο COVID μας έβαλε πολύ πίσω αυτό το πράγμα. Οπότε αυτή η επιτυχία που είχαμε φέτος τα παιδιά μας στο διαγωνισμό είναι καθαρά δική τους, χωρίς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε εμείς σε τοπικό επίπεδο, που πολύ θα το θέλαμε αυτό το πράγμα. Να πω δύο πράγματα για τους διαγωνισμούς. Ο διαγωνισμός του Θαλής που είχαμε επιβραβεύσει από δύο παιδιά και τα οποία πάνε και απευθείας να συμμετέχουν στην Εθνική Ολυμπιάδα το επόμενο Σαββατοκύριακο, ήταν αυξημένη δυσκολία φέτος. Οι διαφορές σημαντικοί είναι ότι εμείς τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει να έχουμε ένα ενδιάμεσο στάδιο διαγωνισμών. Είχαμε το Θαλή, που είναι ο διαγωνισμός που αφορά τη Δευτέρα Γυμνασίου μέχρι την Τρίτη Λυκείου. Και αυτή τη φορά, και μετά υπήρχε ο διαγωνισμός του Ευκλήδη, όλοι το ξέρουμε αυτό, ο οποίος ήταν ήδη αυξημένος από το Λύκειο. Είναι μαθητής της Τρίτης Λυκείου. Συγχαρητήρια. Ελένη Γραμμένου από το Γυμνάσιο Καστελιάνου Μέσης, μαθήτρια της Β' Γυμνασίου. Είναι σε αρχογητική σειρά, ήταν και μπαίνει τώρα λίγο μπερδεμένη. Αλλά δεν ανακοινώνω βαθμολογίες, είναι εξαιρετικές επιδόσεις στο ζεργό. Καλύτερες επιδόσεις. Λοιπόν, έχουμε τη Σεμίνα τη Συναδεινού, πάλι από το Γυμνάσιο Καστελιάνου Μέσης. Μαθηματικής εταιρείας βράβευσε σήμερα τους μαθητές που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς Ζεργός και Θαλής. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ειδικά να αναλογιστούμε ότι ο διαγωνισμός Θαλής φέτος ήταν απευθείας πρόκληση για την Εθνική Ολυμπιάδα. Δεν υπήρξε δηλαδή ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του Θαλή και του Αρχιμίδη, ο διαγωνισμός Ευκλήδης που οργανώνεται συνήθως. Οπότε τα δύο παιδιά που προκρίθηκαν έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και ένα πολύ μεγάλο άλμα για να καταφέρουν να είναι εκεί που είναι.
Την επόμενη εβδομάδα, μάλιστα, θα βρεθούν στα Γιάννενα το επόμενο Σαββατοκύριακο για να συμμετέχουν στο διαγωνισμό της Εθνικής Ολυμπιάδας, το μικρό και το μεγάλο, του Γυμνασίου και του Λυκείου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιδιά. Από τα γραπτά που διορθώσαμε εμείς, είδαμε ότι είχαμε σημαντικές επιτυχίες στην Κέρκυρα. Τα 8 παιδιά που προλαβεύσαμε στο σερβό είναι ανάμεσα από 100 παιδιά που συμμετείχαν στο διαγωνισμό του σερβού. Και τα 2 παιδιά που προκρίθηκαν στο Θαλή και στο Γεραπάνη στον Αρχιμίδη είναι 2 από τα 150 περίπου παιδιά που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς στην Κέρκυρα σε όλα τα σχολεία μας.